Σας καλωσορίζουμε στα έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου όλους τους συναδέλφους και πάλι. Εύχομαι αυτές οι Άγιες Μέρες να φέρουν ό,τι καλύτερο σε εμάς, στις οικογένειές μας, στους δημότες μας, να περάσουν όλοι οι άνθρωποι όμορφα και οι σκέπτες μας, να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τον τόπο μας. Καλωσορίζω επίσης τα τοπικά αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού, τους προέδρους και τους εκπροσώπους των χωριών μας και το εκλεκτό ακροατήριο. Επί συνόλου 27 δημοτικών συμβούλων. Βοηθήστε με αν κάνω λάθος, γιατί ήταν βίαιη η προσέλευση. Παρευρίσκονται. Να ακούσουμε τα ονόματά μας. Ο υποφαινόμενος, ο κύριος Κυριαζής, ο κύριος Αντωνίου, ο κύριος Γιασκόνης, ο κύριος Τζιβελέκας, η κυρία Μίχου, ο κύριος Μπογιαντζής, ο κύριος Παπασάρας, ο κύριος Διαμαντής, ο κύριος Μάνθος, ο κύριος Γόνης, ο κύριος Κοντογιώργος, ο κύριος Πίτος, ο κύριος Γεραχόπουλος, ο κύριος Κυριόπουλος, ο κύριος Κυρίτσης, ο κύριος Μπότσης, ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Θεοδοσόπουλος, ο κύριος Σιράκος και ο κύριος Μαγουλάς. Υπή 21 Δημοτική Σύμβουλη. Πριν ξεκινήσουμε στο αναβληθέν προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, οι 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι που παρέμειναν εξέφρασαν τα βαθιά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Δημάρχου για το χαμό του συγγενικού του προσώπου και μου είχαν πει να μεταφέρω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τις ευχές τους. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις. Το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι μία από την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος προς τους Δημάρχους και τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας, εκπροσώπους των ΠΕΔ στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔ. Το ΔΣΥΜΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορά την αλλαγή του Καλλικράτη, αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθεί το περιεχόμενό του υποκατάθεση νομοσχεδίου και να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της αυτοδιοίκησης Α βαθμού. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 3η 17 Απριλίου 2018 και ώρα 9 το πρωί έως 6 το απόγευμα στην Αθήνα, ξενοδοχείο Κάρβερ, στην αίθουσα Ολύμπια. Η ΚΕΔΕ, με αποφάσεις των δύο πρόσφατων συνεδρίων της, τη Θεσσαλονίκη το 2016 και των Ιωαννίνων το 2017, έχει ζητήσει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση από πλευράς κυβέρνησης που να αφορά μια συνολική μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Μια μεταρρύθμιση ουσίας που να προβλέπει ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, πόρων και ευθυνών από το κεντρικό κράτος προς την αυτοδιοίκηση, με βάση τις αρχές της εκκύπητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένες θέσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης που διαμορφώθηκαν στο ειδικό θεματικά συνέδριο του Βόλου τον Οκτώβριο του 2016 και επικυρώθηκαν στα δύο τελευταία συνέδριά μας. Συνάδελφοι, η παρουσία σας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη. Αφού μέσα από τη συμμετοχή σας αυτή στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση του κράτους και στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Γεώργιος Πακούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Μία δεύτερη ανακοίνωση από τον Κοινοτροφικό Σύλλογο Νομού Θεότητας με την παράκτηση να αναγνωστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι διεξαγωγή Ράλι Θεότητας 2018. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα από το δημοσίευμα του διαδικτυακού τύπου Φωνογράφος ΝΕΤ με ημερομηνία 2/4/18 ότι την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρες 8.30 με 4 θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Γραμμένης του Δήμου Ακραθόμης, του Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Κομοκού και της Μοσχοκαριάς και Καλαμακίου του Δήμου Λαμιαίου ειδική διαδρομή με ονομασία Γραμμένη στα πλαίσια του Ράλι Θεότητας 2018.
Δια της παρούσης εκφράζουμε την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκειά μας για την τέλεση της εν λόγω ειδικής διαδρομής στην ευρύτερη περιοχή της Γραμμένης, του Αγίου Στεφάνου, της Μοσχοκαρδιάς και του Καλαμακίου, καθώς στην εν λόγω περιοχή αλλά και στους δρόμους τους οποίους πρόκειται να διακριθεί το ράλι Φιόρδες 18, χωμάτινη οδός από έξω το χωριού Γραμμένη προς Μοσχοκαρδιά, επαρχιακή ασφάλτινη οδό Αγίου Στεφάνου Μοσχοκαρδιάς έως την είσοδο του χωριού Καλαμάκη, βόσκουν από χρόνια τα κοπάδια των μελών μας και όχι μόνο, τα οποία είναι πολιτική κοπάδια αγελάδων και εγωπροβάτων ελευθέρας μοσχήτη. Ως εκ τούτου καθίσταται ιδιαίτερα της χαιρής η απομάκρυνση και η διατήρηση αυτών μακριά από τους δρόμους τους οποίους πρόκειται να διεξαχθεί το ράνι. Επίσης, η εν λόγω ειδική διαδρομή καλύπτει αρκετά μεγάλους ορεινούς όγκους, γεγονός που καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον περιορισμό των κομματιών. Άλλωστε, καθώς πρόκειται για ζώα τα οποία από χρόνια βόσκουν ελεύθερα στην περιοχή, κάντε λίγο ησυχία, κύριε συνάδελφε. Στην περιοχή έχουν αναπτύξει αυτή τη συνήθεια, δηλαδή να κινούνται ελεύθερα. Μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εγγυηθούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ελέγξουμε και ότι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα. Αποτελεί δε και σημαντική οικονομική ζημία για όλους τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Ο περιορισμός των κομματιών τους σε κλειστό χώρο, καθώς δεν θα υπάρξει δυνατότητα σύντησής τους, ως προς προέλευθη είναι ελευθέρας βοσκής. Επιπλέον, πρωταρχική σημασία είναι και το ζήτημα της προστασίας των ίδιων των κτηνοτρόφων, καθώς πέραν από την ημέρα διεξαγωγής του ράλι και τις ημέρες που προηγούνται αυτής, οπότε και διεξάγονται τα λεγόμενα δοκιμαστικά κινδυνεύει η σωματική τους αιχηρεότητα λόγω των μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στον αγώνα. Πρόκειται λοιπόν για ζήτημα που αφορά την διαφύλαξη τόσο της σωματικής αιχηρεότητας των κτηνοτρόφων της περιοχής όσο και των κομματιών τους. Τέλος, τίθεται και ζήτημα ασφάλειας των ίδιων των συμμετοχόντων στο ράλι. Δια της παρούσας, κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την αποφυγή διεξαγωγής του αγώνα, καθώς και κάθε άλλη παρόμοια αγωνιστική δοκιμασία στην εν λόγω ευρύτερη περιοχή, αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες με εκτίμηση για το ΔΣ του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Φιόρδες η Ενότητα, ο πρόεδρος Αθανάσιος Ασπρουλάκης. Συγγνώμη κύριε Δημήτρη. Υπάρχει και υπάρχει και Κτηνοτροφικό Συλλόγο Δυτική Φιόρδα. Νου. Σωστά. Ναι. Σήμερα κάνει την ερώτηση αν υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ξέρω. Και αυτό ήθελα να δω ποιο υπογράφει. Ή αν είναι και ο σύλλογο του νομού, του Δήμου μα, τη Δυτική Φιόρδα. Κύριε Φιόρδα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο από τη σύλλογο του νομού. Όχι, αυτό είναι στα χέρια μου, κύριε Κοντογιώργο, με την παράκληση αυτή. Μια διευθύνση. Με ημερομηνία 5 Τετάρτου 18, ω όφυλα το θεωρητικό συμβούλιο για να το ανακοινώσω. Δεν υπάρχει κανένα. Για να το ανακοινώσω. Είναι λίγο άτοπο αυτό. Για να το συνεχίζουμε. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Όχι, σε ανακοίνωση και θα πω γιατί. Γιατί δεν είναι ανακοίνωση. Ζητάει ενέργεια. Άρα, αυτό έπρεπε να έρθει σαν θέμα προ συζήτηση. Και θα ήθελα να ερωτήσω και τι ανακοινώσει του. Έχει ερωτηθεί ο Δήμος να διευθυνθεί για αυτό το αγώνα. Να προχωρήσουμε στις ανακοινώσεις και μετά θα επιστρέψω σε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε να το εντάξω. Είναι σημαντικό. Αν θέλετε να το εντάξω, θα επιστρέψω για τις διαδικασίες. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάποια ανακοίνωση. Ανακοινώσεις. Το θέμα θα δούμε αν θα ενταχθεί στα έκτακτα. Καλημέρα και από ένα χρόνο από εμάς σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω κατά κύρια τις ευχές και τα συγχαρητήρια. Στη συνέχεια ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι θα είναι ψυχολογική και είναι το σωστό αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες δεν μας στείλαν εδώ για να συμμετέχουμε και όσο μπορεί ο καθένας να προσφέρει και όχι για να απέχουμε. Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μπορούμε να προσφέρουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα και να αλλάξουμε και πράγματα. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε κάποια. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε, κύριε Τζεβελέκα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε διότι μόλις καταθέσαμε την αίτηση σε ένα τέταρτο συνυπογράψατε την παραχώρηση για τη συνέντευξη την οποία δώσαμε ως εκ προς την κυρία Γεωργίου. Ναι,
Και το λέω αυτό γιατί όταν λειτουργεί θεσμικά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και κάτι δίνει τη δημόσια να αποδώσουμε αυτά που οφείλουμε στον πατέρα μας. Αυτό το ευχάριστο. Κατά δεύτερον, προσωπικώς εμείς δεν δεχόμαστε το καλωσόρισμα, διότι δεν παντρευθήκαμε σήμερα να είμαστε έτσι συγχαρητήρια. Είμαστε χρόνια και ο καλωσορίζει και γιατί. Αντίθετα, σκεφτείτε εσείς γιατί το κάνετε. Το εκλαμβάνω ως καλή πρόθεση και όχι συνωνία. Ασφαλώς ο πόλεμος μας έχει στείλει εδώ για να μας συμμετέχουμε, να υπάρχει λογική ρητάνευση ή ό,τι άλλο επίθετο θέλετε, αλλά με ένα δεδομένο να επικρατεί η θεσμικότητα, η κανονικότητα και η ειρήνεια μεταξύ ημών και ημών. Πράγμα που δεν υπήρχε και μας οδήγησε σε αυτή την ενέργεια. Αυτές οι δύο ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πολύ για την επικεφαλής. Κύριε Βελάκα, δεν ήταν η χρονιά, απλά είπαμε την άποψη. Είπα μόνος, δεν εκλαμβάνεται. Ωραία. Κάποιος από τους κυρίους αντιδημάρχους. Κάποιος από τους κυρίους αντιδημάρχους, από τους κυρίους εντεταλμένους. Από τους συμβούλους των παρατάξεων. Ναι, κύριε Διαμαντή. Μέχρι και ο κύριος Σκούρα. Ο κύριος Σκούρας υποβάλλει ένα αίτημα και ως παράταξη, βέβαια. Σε κάποια μελλοντική συνεδρίαση να τεθεί ένα θέμα για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΔΣ προκειμένου να αποφεύγονται, τουλάχιστον μεταξύ μας, οι αντιλήσεις και οι συμπεριφορές οι οποίες μας οδήγησαν στο θέμα να μην συμμετέχουμε στην συνεδρίαση της Παρασκευής. Ευχαριστώ κύριε Παρασκευή. Να μου το... Να μου το στείλετε και εσείς να μην προωθήσετε, ναι, ευχαριστώ. Να μου το προωθήσετε, συνήθως μου τα στέλνει ο κύριος Σκούρας. Το έστειλε να το φτιάξω εγώ με την πένα μου, αλλά δεν είχα χρόνο. Ωραία, ωραία. Σαν παράταξη, μεγάλη είσαι προς σαν παράταξη. Εντάξει, γι' αυτό και το είπα. Δεύτερη ανακοίνωση. Το ανακοινώνω, ίσως μπορεί να είναι και σαν ερώτηση, αλλά θα το κάνω και ερώτηση μετά. Ναι. Μπορώ να το αφήσω και για μια ερώτηση. Να τα αφήσω μια ερώτηση. Ναι. Να πάμε... Και τότε όλα τα άλλα είναι ναι, ερωτήσεις. Πολύ. Αν τι έχουν τη μορφή της ανακοίνωσης είναι και ερωτήσεις. Ναι, θα σας έχετε το χρόνο για να είναι και ανακοινώσιμη η μορφή της ερωτήσης. Κάποιος από ανακοινώσεις, άλλος συνάδελφος των παρατάξεων, κάποιος ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. Ναι, κύριε Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, η κάθε δημοτική συμβουλή σας ανακοινώνω με το εξής και αναφέρομαι με αλφαβητική σειρά. Γόνης Γιώργος, Νικόλαος Διαμαντής, Κατσίκας Ιωάννης, Κοντογιώργος Παναγιώτης, Μάθος Ιωάννης, Μίχο Μαρία, Μπουγιατζής Ιωάννης, Παπασάρας Ανδρέας, Σκούρας Μαθαίος, Τζεμπλέκας Νικόλαος, Τζούνης Ιρακλής. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Μέρα, αλλά αφορά και όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Θέμα. Μείωση τελών ίδρυσης και τελών αποχέτευσης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή αρνείται να εκτελέσει αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να υλοποιήσει δεσμεύσεις του ιδίου κυρίου Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση των τιμών ίδρυσης και αποχέτευσης και έχοντας τον απαιτούμενο από τον νόμο αριθμό Δημοτικών Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγεται ως θέμα συζήτηση. Μείωση τελών ίδρυσης και τελών αποχέτευσης. Παρακαλούμε, όπως ενημερωθούμε έγκαιρα από εσάς, κύριε Πρόεδρε, για την ακριβή ημερομηνία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα. Όχι, έγκαιρα. Για να κατατεθεί από μέρος μας η εισήγηση και ο εισηγητής, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στεφιάδα 5 ετάπου 2018. Θα σας κατατεθεί το έργο, κύριε Πρόεδρε. Με την παράξη να πάρει και το πρωτόκολλο, μπαίνει στα πρακτικά. Αντί θα το προσυπογράψω αυτή που είναι με συνεχή ημερομηνία, θα μπει στο επόμενο θέμα. Αυτό είναι δικιά μου πολιτική. Όχι, είπα κύριε Πρόεδρε, όταν θα γίνει η συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το ζητάμε αυτό. Σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες. Όταν γίνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργό. Ναι, κύριε Δήμαρχε, εκπροσωπώ. Αυτό να μην επιληφθεί ω συνεδρισιακά. Όχι, όχι, έκτακτο. Παρελήφθη. Ακούστε λίγο σχετικά με το θέμα που ανέφερε τώρα ο κ. Κωνσταντίνος.
Γιώργος. Υπάρχουν και οι 11 κύριε Δήμα και όχι εγώ. Και οι 11. Και οι 11, θα σας πω αναφέρατε εσείς που το διαβάσατε τώρα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον εξοπλισμό των τελών που είναι και του δικού μας Δήμου. Για όλους τους Δήμους. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν δείτε σε το Συμβούλιο που λείπατε. Το ξαναπαιδιάσατε. Νομίζω ότι ο κύριος Καραδούνης το είπε. Ο κύριος Γόνης, κύριε Γιώργο. Ναι. Υπάρχει τέλος πάντων μια ευρωπαϊκή οδηγία και αναγκαστικά θα πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να φέρουμε και να επιλύσουμε. Και έχει σχέση με τον εξοπλισμό του. Χαιρόμαστε που προλαβαίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, έχει ένα χρόνο που είχε. Ένα συμπληρώσω. Ανεξάρτητα. Σε προηγούμενο συμβούλιο, εμείς εδώ να λείπατε εσείς γι' αυτό. Δεν το είδα σαν θέμα. Για την τυπική διαδικασία του κυρίου. Όντως είναι πραγματικά, είναι άσχετο όμως με αυτό που κατέθεσε και ανακοίνωσε ο κύριος Πολιόρος. Έγινε. Άσχετο για ποιον λόγο. Ούτε ίδιο θέμα. Έχει τις προβλεπόμενες υπογραφές. Υπάρχει ο τίτλος. Το εισηγητικό θα έρθει από τους 11 δημοτικούς συμβούλους όπως προβλέπεται κανονιστικά και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι όλος προεκτόμενος. Είναι ανακοίνωση. Είναι ανακοίνωση. Βάσει νομοθεσίας πρέπει να γίνει εκτροπολογικό σταθμό ενιαίο τέλος σε όλο το Δήμο. Οπότε θα το συζητήσουμε αυτό όταν θα έρθει. Πότε το είχαμε πει αυτό. Ορίστε, έως τις 6 Ιουνιού είναι Γιώργο. Πότε το είχαμε πει αυτό. Έως τις 6 Ιουνιού. Λέγανε από αυτό οι διευθυντικές και δεν έρθει οπότε θα συζητήσουμε και ενιαίο τέλος. Έχει 11 υπογραφές, θα έρθει στο επόμενο και βλέπουν εκεί πέρα τι έγινε τέλος του θέματος. Λοιπόν, συνεχίζω. Όχι, για να το συμπληρώσω, εγώ δεν θέλω να κάνω την πρόσφαση. Το ξέρω που πολύ πριν το πάρετε, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό το έργο. Αν θέλετε να πάρετε για τις 6 Ιουνίου, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, έως τις 6 ναι, πρέπει να πάρθει πίσω το έγγραφο. Όπως είναι το έγγραφο, το επόμενο συμβούλιο θα συζητηθεί. Φέρνει και πρόταση επί της. Ναι.